Το πρώτο επισκεπτήριο στο στρατόπεδο της Θήβας έχει σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης καθώς τον επισκέπτονται ο Νάβαρχος Αποστολάκης και ο Διευθυντής του Γραφείου του Μανώλης Καπνισάκης. Συνδεόμαστε με το στρατόπεδο της Θήβας. Εκεί βρίσκεται η απεσταλμένη μας η Δέσποινα Βλεπάκη. Η Δέσποινα. Στι 6 το πέρασαν την πύλη του στρατοπέδου τη Θήβα ο Ναβάρχο και βουλευτή Επικρατεία του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ευάγγελο Αποστολάκη, και ο κ. Μανώλη Καπνισάκη, ο διευθυντή του γραφείου του Στέφανου Κασελάκη. Και το επισκεπτήριο αυτό διήρκησε περίπου δύο ώρε, καθώ πριν από λίγο έφυγαν α, και οι δυο του. Το επισκεπτήριο πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την εκπαίδευση του Στέφανου Κασελάκη και πριν το δείπνο των όπλητων. Η συζήτηση μονοπόλησε η πρόταση που ετοιμάζει ο ΣΥΡΙΖΑ για να ανέβει ο μισθό στα 200 ευρώ 8 ευρώ που είναι τώρα. Κοστολογείται στα 96 εκατομμύρια και θα βρεθεί από τα εξοπλιστικά προγράμματα. Βεβαίω, ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψε και κάποια έγγραφα που ήταν απαραίτητο να έχουν την υπογραφή του. Κατά τα άλλα, κοινά κανονικά εδώ πέρα η ζωή του Στέφανου Κασελάκη. Πώ πάει ως, η εκπαίδευση. Ναι, ηλεκτός, μάλιστα, αυτό το οποίο μαθαίνουμε, Γιάννη, είναι ότι ο Στέφανο Κασελάκη δήλωσε εθελοντικά συμμετοχή στην παρέλαση τη 25η Μαρτίου και έτσι κάνει πρόβα και στα βήματα για την παρέλαση που θα γίνει εδώ στη Θήβα. Και σύμφωνα με κάποιε άλλε πληροφορίε που έχουμε, αύριο ο αρχηγό αξιωματική αντιπολίτευση θα κάνει βάρδια στα μαγειριά. Χθε, μάλιστα, Γιάννη, ήταν θαλαμοφύλακα. Θα το δούμε λοιπόν στην παρέλαση το Στέφανο Κασελάκη στη Θήβα. Σε ευχαριστούμε, Δέσπινα.